σοκαριστικό ατύχημα στο Ασίμι. Σε μηχανή του κυμά εγκλωβίστηκε το χέρι κοπέλας, ενώ εργαζόταν με την ίδια να βιώνει εφιαλτικές στιγμές στο κρεοπωλείο. Το χέρι λέει της μάγκωσε, λέει, συμπήρε τα δαχτύλια. Τώρα το πήραμε με το μηχάνημα μαζί, το πάνω στο ράκιο. Είδα εδώ τη μάζεψη εκεί, κατέβηκα από το αυτοκίνητο, ρωτάω, λέει, η κοπέλα που δουλεύει στο κρεοπωλείο, την έπιασε το μηχάνημα που αλέθη το κυμά. Το ανατριχιαστικό αυτό περιστατικό σήμαινε συναγερμό σε άνδρες της τρίτης ΕΜΑΚ, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του χεριού της άτυχης κοπέλας από τη μηχανή του κυμά. Ήταν ένα ψυχοφθόρο επεισόδιο για μας. Κληθήκαμε η μονάδα μας να μεταβεί στο Ασίμι στο Δήμο Γόρτινας, όπου μια κοπέλα είχε εγκλωβιστεί το χέρι της στη μηχανή του κυμά. Πράγματι φτάσαμε, αντικρίσαμε την κοπέλα να είναι εγκλωβισμένο το δεξί της χέρι στον κοχλία της μηχανής. Την όλη επιχείρηση κατέγραψε καρέ-καρέ ο τηλεοπτικός φακός, ενώ δεκάδες δημότες παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα την εξέλιξη της επιχείρησης, η οποία διήρκησε 2 περίπου ώρες. Απλώς δεν προσέχουν, ρε παιδάκι μου. Έχουν γίνει πολλά περιστατικά τέτοια. Και αυτό μάλλον φορούσε το γάνθι τώρα. Ναι. Και έξεσε λίγο-λίγο. Ναι. Και πήραμε το γάνθι μαζί. Αλλά το ευτύχημα είναι που προλάβανε και κλείσανε τη μηχανή. Γιατί άμα δεν έκλεινε τη μηχανή, θα το φάει όλο το χέρι. Ευτυχώς που ήταν ένας άλλος υπάλληλος που πρόλαβε και έκλεισε το μηχάνημα. Αυτό που αντιληφθήκαμε αμέσως ήταν ότι θα μπορούσαμε με κάποιους ειδικούς χειρισμούς να γυρίσουμε ανάποδα τον κοχλιά και να τραβήξουμε το χέρι της. Αλλά δεν το επιχείρησαμε γιατί φοβηθήκαμε μην προκαλέσουμε αιμορραγή, μην προκαλέσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Οπότε αποφασίσαμε να αφαιρέσουμε τα κομμάτια από το μηχάνημα και να αφαιρέσουμε όλο το κομμάτι του κοχλία από το μηχάνημα και να μεταβούμε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του πύργου. Ήταν πολύ συνεργάσιμοι, είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Ήταν στοχευμένοι, είχε καταλάβει τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον, τι θα αντικρίσει στο μέλλον. Αλλά ήταν αρκετά ψύχρεμοι και αυτό μας βοήθησε και εμάς πάρα πολύ. Οι ώρες κυλούσαν δραματικά με την 27χρονη μητέρα δύο παιδιών να είναι σοκαρισμένη. Το χέρι της μαγκώθηκε στο μηχάνημα του κυμά, στο ύψος του καρπού, με άνδρες της ΕΜΑΚ να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του χεριού της. Πράγματι φτιάξαμε ένα πρόχειρο τουρνικέ. Καταφέραμε δυσκολία γιατί όλα τα μέταλλα εκεί ήταν από ατσάλι, οπότε δύσκολα κοβόταν. Είχαμε μια αργή, να το πω έτσι, πρόοδο, όμως καταφέραμε να αποκόψουμε το κοκλία και να το μεταφέρουμε στο πεπαγνί. Δεν μπορούσε να το βγάλει. Πάει με τη μηχανή, με το χέρι, μέσα στη μηχανή και πάει στο νοσοκομείο. Εάν δεν προλάβει να κλείσει. Να κλείσει τη μηχανή, θα νεφάει όλη τη χέρα της. Δηλαδή που πρόλαβαν και το έξι. Μπράβο. Άνδρες της ΕΜΑΚ αφαιρέσαν τμήμα της μηχανής του κυμά, ωστόσο δεν μπόρεσαν να τις απεγκλωβίσουν το χέρι με την 27χρονη να μεταφέρεται μαζί με το μηχάνημα στο παγνί. Όπου εκεί με τους ειδικούς γιατρούς, αφού τους έδωσαν την ιατρική φροντίδα που έπρεπε, καταφέραμε να γυρνώντας ανάποδα το κοκλία να απελευθερώσουμε το χέρι της κοπέλας. Η κοπέλα εισήχθη στο χειρουργείο, ωστόσο όπως όλα δείχνουν, έχασε την παλάμη του χεριού της. Έχει χάσει από τον καρπό και κάτω ένα μεγάλο μέρος του χεριού. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα είναι λυπηρό, είναι...